Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 22 Ιανουαρίου, μαζί στις 3 η επικαιρότητα, οι προεκτάσεις επικαιρότητας και από σήμερα η χώρα εξέλεξε στην θέση του εις Προέδρου της Δημοκρατίας, γυναίκα για πρώτη φορά, μια άξια γυναίκα και ξεκινάει μια νέα σελίδα, αν θέλετε, στην ελληνική δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε στα τυπικά διαδικαστικά άκρως απαραίτητα για τις δικές παρεμβάσεις που δείξαν αναφορές, καταγγελίες, δραστηριότητες και άλλα πολλά. 22410 είναι το πρόθεμα, 3120 το τηλέφωνο μας. Επαναλαμβάνω, 22410-0-0-3120, επίσης το email της εκπομπής που είναι το μαζί στις 3@gmail.com, είτε aegeotv@gmail.com. Η δυνατότητα μέσα από τρεις μορφές να παρακολουθείς κανείς το πρόγραμμα της τηλεόρασης Αιγαίο, μέσα από την επίγεια τηλεόραση, μέσα από την ψηφιακή ταφρόμα της Κοσμοτέ, θέση 651, και μέσα από το διαδίκτυο, από την κεντρική ιστοσελίδα που είναι το aegeotv.gr. Λοιπόν, στους τίτλους της σημερινής επικαιρότητας, καταρχήν με 261 ψήφους, η κυρία Κατερίνη Σακελαροπούλου είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Απουσίαζαν ο Αντώνης Σαμαράς, καθώς και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ζουράρης, Αλεξιάδης και Συρμαλένιος για λόγους υγείας. Η ορκομοσία της κυρίας Σακελαροπούλου θα γίνει στις 13 Μαρτίου του 2020 μετά τη λήξη θητείας του απερχόμενου Προέδρου Προκόπη Παυλόπουλου. Προτεραιότητα η ασφάλεια και η οικονομική ανάπτυξη, η πρώτη δήλωση της Σακελαροπούλου μετά την εκλογή της. Ξεκίνησαν οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Σήμερα ήταν κλειστά οι Δήμοι και στην ΚΟ αλλά και στην ΛΕΡΟ. Από ό,τι διαφαίνεται, οι εξελίξεις δημιουργούν νέα δεδομένα. Στην ΚΟ Παρασκευή και Σάββατο, ΚΟ και ΛΕΡΟ δηλαδή αντίστοιχα, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Νότης Μηταράκης. Αυτά λοιπόν ως μία πρώτη εικόνα της σημερινής επικαιρότητας. Υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν και τα υπόλοιπα νησιά, κινητικότητα και προετοιμασίες για τη σεζόν και στην Ρόδο, αλλά και στα υπόλοιπα 12 νησιά, όπως επίσης διάφορα δεδομένα και πολλές σημαντικές εκδηλώσεις για το προσεχές Σαββατοκύριακο. Και στην Κάλυμνο υπάρχει μία εξαιρετική και ιδιαίτερα επίκαιρη με βάση τα εθνικά ζητήματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Βουλή και να ακούσουμε την δήλωση την οποία έκανε αμέσως μετά την εκλογή της κυρίας Σακελαροπούλου ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα είναι μια σπουδαία, μια όμορφη, μια ολόκληρη ημέρα για την ελληνική δημοκρατία, για τη Βουλή, για το πολίτευμά μας. Η Εθνική Αντιπροσωπεία εξέλεξε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνη Σακελαροπούλου, μια σπουδαία νομικό, μια σπουδαία δικαστή, μια προσωπικότητα η οποία ενώνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, είχα πει ότι θα επιδιώξω να προτείνω ένα πρόσωπο το οποίο θα συμβολίζει την ενότητα του ελληνικού έθνους. Και χαίρομαι που το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας επιβεβαίωσε ότι στα μεγάλα μπορούμε τελικά να συμφωνήσουμε. Η νέα Ελλάδα, η οποία ξημερώνει, μπαίνει σε μια νέα εποχή με πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνη Σακελαροπούλου. Σήμερα άνοιξε ένα παράθυρο στο μέλλον και καθώς η χώρα μας εισέρχεται πιο αισιόδοξη στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, αποκτά για πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα πρόσωπο που συμβολίζει ακριβώς αυτήν την μετάβαση στη νέα εποχή. Θέλω και πάλι να ευχηθώ στην κυρία Σακελαροπούλου καλή επιτυχία στα καθήκοντά της και με οδηγό το Σύνταγμα. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεργαστούμε αποτελεσματικά προς όφελος πάντα της πατρίδας μας. Λοιπόν, λίγο αργότερα είχαμε την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου με επικεφαλή στον πρόεδρο τον κύριο Τασούλα, η οποία μετέβει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ουσιαστικά ανέωνωσε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην κυρία Σακελαροπούλου, η οποία έκανε και τη σχετική δήλωση. Εμείς βλέποντας έτσι την κυρία Σακελαροπούλου μέσα από φωτογραφίες και κυρίως αν θέλετε μέσα από το ταξίδι που έκανε η κυρία Σακελαροπούλου στην Ρόδο πριν από ένα χρόνο,
και μάλιστα μέσα από δικές της φωτογραφίες. Έτσι, θα δώσουμε κάποια στοιχεία για την εκλογική διαδικασία. 261 οι ψήφοι στην εθνική αντιπροσωπεία. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η πρώτη γυναίκα που τοποθετείται σε αυτό το ανώτατο πολιτικό αξίωμα. Και βέβαια τα χαρακτηριστικά είναι ότι είχαμε την απουσία του κ. Σαμαρά στις ΗΠΑ και προβλήματα υγείας που επικαλέστηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Συρμαλένιος, Τρίφων Αλεξιάδης και Κώστας Ζουράρης. Επίσης απουσίαζε από την Βουλή βουλευτής του ΜέΡΑ25 Κωνσταντίνα Αδάμου. Και η διαδικασία εξελίχθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα. 261 λοιπόν οι ψήφοι για την κυρία Σάκη Λαροπούλου. Επαναλαμβάνω, οι φωτογραφίες που βλέπουμε είναι από τη νέα πρόεδρο που θα έχουμε. Αναλαμβάνει στις 13 Μαρτίου. Εκεί θα παραδώσει ο κύριος Παυλόπουλος. Είναι φωτογραφίες που ανήρθησε η ίδια στην προσωπική της ιστοσελίδα στο Facebook η κυρία Σάκη Λαροπούλου από την παρουσία της πέρυσι σε ένα σημαντικό συνέδριο, μάλλον διημερίδα που έγινε, του Δικηγορικού Συλλόγου στην Ρόδο. Λοιπόν, τώρα είχαμε την επίδοση, έτσι, μάλλον την μεταφορά της απόφασης του Κοινοβουλίου και είχαμε τα πρώτα λόγια της κυρίας Σαγκελαροπούλου ότι δεσμεύομαι θα ασκήσω τα καθήκοντά μου στο πλαίσιο που περιγράφει το Σύνταγμα και σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο, την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, επιδιώκοντας την μέγιστη δυνατή συνένεση, εγγύηση για την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας, ήταν τα πρώτα λόγια της Προέδρου. Η χώρα μας, ένα σύγχρονο κράτος δικαίου και πολλά χρόνια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί παράγοντα σταθερότητας, ανάπτυξης, πολιτισμού και δημοκρατίας στην ευρύτερη περιοχή. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση και βελτίωση της θέσης αυτής είναι η διασφάλιση εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Δεν παραγνωρίζω τις δύσκολες συνθήκες και τις προκλήσεις του 21ου αιώνα, στις οποίες περιλαμβάνονται οικονομική κρίση, κλιματική αλλαγή, η μαζική μετακίνηση πληθυσμών και η συνεπακόλουθη ανθρωπιστική κρίση, η υποχώρηση του κράτους δικαίου και οι κάθε είδους ανισότητες και αποκλεισμοί, η αντιμετώπιση των οποίων υπερβαίνει τα όρια των κρατών και απαιτεί διεθνή συνεργασία. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας, η εμπέδωση στο κοινωνικό σύνολο ενός κλίματος ηρεμίας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης, η οικονομική ανάπτυξη, η αντιστροφή της φυγής των νέων στο εξωτερικό και η προστασία των αδύναμων αποτελούν προτεραιότητες. Η κινητοποίηση και συνεργασία του ανθρώπινου δυναμικού, η βελτίωση της εκπαίδευσης και του συστήματος υγείας, η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αποτελούν παράγοντες για την επίτευξη των στόχων αυτών. Προσβλέπω σε μια κοινωνία που σέβεται τα δικαιώματα όπως αυτά περιγράφονται στο Σύνταγμα και στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια κοινωνία που επουλώνει τα τραύματα του παρελθόντος και ατενίζει προκλήσεις του παρόντος και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Διαβεβαιώνω ότι θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για την εκπλήρωση του συνταγματικού ρόλου μου. Κατέληξε η κυρία Σακελαροπούλου. Επαναλαμβάνω ότι οι φωτογραφίες που βλέπουμε μπροστά είναι φωτογραφίες της ιδίας της Προέδρου από την επίσκεψη και από την πολύ όμορφη εντύπωση που τη δημιουργήσε η μεσονική πόλη της Ρόδου ή αν θέλετε η αρχιτεκτονική κληρονομιά της Ρόδου, περιλαμβανόμενων και των Οθωμανικών έτσι, κτηρίων και των Ιταλικών και ό,τι άλλο έχει μείνει εδώ από την περίοδο των διαφόρων κατακτητών και από τις παντιέρες που ανέβαιναν στον ιστό έτσι, της πατρίδας. Λοιπόν, αυτά για την Πρόεδρο, σε αυτά νομίζω θα σταθούμε. 13 του μήνα λοιπόν θα έχουμε πλέον, 13 του Μάρτη την νέα διαδικασία, παράδοση από τον κύριο Παυλόπουλο στην κυρία Σακελαροπούλου, σε μια περίοδο που θα λέει κανείς ότι πάρα πολλοί περίμεναν ένα πολιτικό πρόσωπο, δεδομένου των δυσκολιών που υπάρχουν, αυτά που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Διότι έχουμε, αν θέλετε, από σήμερα Πρόεδρο, αλλά έχουμε ανησυχίες που δεν έχουν αντιμετωπιστεί, διότι είναι καθημερινές δηλώσεις που γίνονται, έτσι, κυρίως από την Τουρκία και τα διάφορα τερτύπια ή τα διάφορα παιχνίδια στον χάρτη, τα οποία ουσιαστικά κινεί ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ταγί Περντογάν. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα και πάμε να ακούσουμε
τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, με αφορμή, αν θέλετε, τις νέες προκλητικές δηλώσεις από την πλευρά της Τουρκίας για συμφωνία με τους Ιταλούς, για το ότι η Κρήτη δεν έχει φαλοκρηπίδα. Βεβαίως η Ρόδος δεν έχει φαλοκρηπίδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τώρα για το Καστελόριζο δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι νιώθουν ότι δεν υπάρχει καν το Καστελόριζο. Λοιπόν, πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συμπεράσματα της διάσκεψης του Βερολίνου συνιστούν ένα θετικό πρώτο βήμα για δύο κυρίως λόγους. Αφενός γιατί βεβαιώνουν τη διάθεση όλων των πλευρών να βρουν μια πολιτική λύση και αφετέρου γιατί επαναλαμβάνουν την ανάγκη εφαρμογής του εμπάργου όπλων στη Λιβύη. Τόνισε ωστόσο ότι τα συμπεράσματα αυτά είναι ένα πρώτο βήμα, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα αναμένει τη συνέχεια όλης αυτής της διαδικασίας του Βερολίνου. Και βεβαίως αναμένει να συμπεριληφθεί και η ίδια στα επόμενα στάδια της. Στη διάρκεια της συνάντησης, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, κ. Μπορέλ, διαβεβαίωσε ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει η ίδια, ότι τα μνημόνια Σάρα της Τουρκίας είναι παράνομα και κενά περιεχομένου. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις τουρκικές προκλήσεις και τους λεονταρισμούς, η Ελλάδα απαντά με εθνική αυτοπεποίθηση. Στηριζόμαστε στη δυνατότητά μας να κάνουμε ό,τι χρειαστεί στο διεθνές δίκαιο και στις συμμαχίες μας. Στο πλαίσιο αυτό, σας παρουσιάζω την επιστολή που έστειλε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, κ. Μάικ Πομπέο. Στην επιστολή αυτή, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μιλούν μόνο για την υποχρέωση επίλυσης των διαφορών με ειρηνικά μέσα και για την αποφυγή προκλητικών πράξεων ή διακήρυξεων. Κυρίως τονίζουν, και μάλιστα δύο φορές στην ίδια επιστολή, ότι οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες να στηρίξουν την ευημερία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία της Ελλάδας. Επιπλέον, τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ελλάδα ως ηγέτη στην Ευρώπη, ως σύμμαχο κλειδί και ως κρίσιμο παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. Είναι σαφές ότι η επιστολή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαιώνει ότι οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών. Είναι ταυτόχρονα μια αποστομωτική απάντηση σε αυτούς που βιάστηκαν να απαξιώσουν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον πριν από δύο εβδομάδες. Περνώ τώρα στο νομοσχέδιο για την παιδεία. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που συνιστά τομείς στην εκπαίδευση, καθώς συνδέει ένα μέρος της χρηματοδότησης των ΑΕΗ με την αξιολόγηση, ενώ χαράσει πολιτικές που ξεκινούν και καταλήγουν στο τρίπτυχο αξιολόγηση, ποιότητα, διαφάνεια. Πιο συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο αυτό ιδρύεται η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης σε αντικατάσταση της υπάρχουσας ΑΔΥΠ, εξυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας της, ενισχύεται ο ρόλος της, διευρύνεται το πεδίο των αρμοδιοτήτων της και θωρακίζεται η ανεξαρτησία της. Δρομολογείται παράλληλα η ριζική αναμόρφωση των διαδικασιών και του πλαισίου χρηματοδότησης των ΑΕΗ, καθώς συνδέεται ένα συγκεκριμένο ποσοστό της κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων με την αξιολόγησή τους. Έτσι διασφαλίζεται η διαρκής ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας των πανεπιστημίων μας. Με το ίδιο νομοσχέδιο απελευθερώνεται η έρευνα και δημιουργείται ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας των ειδικών λογαριασμών έρευνας, των ΕΛΚΕ. Έτσι αποφεύγονται γραφειοκρατικές αγγυλώσεις που στερούσαν ερευνητικούς πόρους από την τριβάθμια εκπαίδευση στην πατρίδα μας. Και συνδέεται και συνδυάζεται η ευελιξία με τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στη χρήση αυτών των πόρων. Ακόμη θεσπίζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, κρατικό πιστοποιητικό πληροφορικής, το οποίο αποκτάται κατόπιν εξετάσεων. Επίσης, αναστέλλεται η έναρξη λειτουργίας των 37 νέων τμήματων ΑΕΗ, τα οποία συστάθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση, χωρίς συγκεκριμένα ακαδημαϊκά κριτήρια, χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαιτούμενες μελέτες, χωρίς συνεκτικό σχεδιασμό, χωρίς καν την προηγούμενη γνώμη της ΑΔΥΠ, όπως ο νόμος επιτάσσει. Επιπλέον, εντάσσονται οι πολυτεχνικοί εκπαιδευτικοί στις ειδικές κατηγορίες και μετατίθεται κατά προτεραιότητα, ενώ θεσπίζεται η αυτονομία των σχολείων μας ως προς την οργάνωση των μαθητικών εκδρομών. Λοιπόν, αφήσαμε το ρεπορτάζ να κυλήσει και στην απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης σε ό,τι είχε να κάνει με την εκπαίδευση, διότι από χθες έχουμε, αν θέλετε, στους δρόμους και τους εκπαιδευτικούς αντιδρούν σε όλες αυτές τις σκέψεις της κυβέρνησης για τα πτυχία, για τα κολέγια, όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι δεδομένο ότι θα βρούμε μπροστά μας την επόμενη περίοδο. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στα εθνικά ζητήματα, κυρίως αυτά τα οποία διαδραματίζονται στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι είχαμε
νέες δηλώσεις, βλέποντας και κάποια πλάνα από τη διάσκεψη του Βερολίνου, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Πέτσας. Έχουμε νέες δηλώσεις, σημερινές δηλαδή, έτσι, δεν σταματάμε, δεν θα κουραστούμε ποτέ από τους φίλους και γείτονες τους Τούρκους. Νέες δηλώσεις από τον Τσαβούσογλου, τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, για τον ρόλο του Χαλίφα Χαφτάρ δηλαδή, λέγοντας ότι είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος δεν επιθυμεί την Κεχηρία ή την κατάπαυση του πυρός στην Λιβύη, είναι αυτός ο οποίος δεν επιθυμεί να μοιραστεί την εξουσία στην Λιβύη. Εμείς είμαστε στην απέναντι πλευρά, στην νόμιμη κυβέρνηση, και η Γαλλία και κάποιες άλλες χώρες να φροντίσουν τι κάνουν με τον Χαφτάρ. Αυτές είναι οι σημερινές δηλώσεις από τον Μεχμούτ Τσαβούσογλου, τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Συνεχώς όποιος αναζητήσει λίγο τα ιδεσοφικά πρακτορία δηλαδή και κυρίως το επίσημο της Τουρκίας, θα δει ότι κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων για τα διάφορα θέματα. Λοιπόν, τώρα μένουμε στην περίφημη ιστορία που έχει να κάνει με το μνημόνιο Λιβύης Τουρκίας, για να δούμε μία προσέγγιση με αφορμή μία τοποθέτηση που έκανε ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είχε κινήσει τις διαδικασίες για μία συμφωνία τότε με την Λιβύη, και συμπατριώτης μας ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης. Κύριος Βαλινάκης, στα πλαίσια αυτού του διαλόγου, τι κάναμε, τι δεν κάναμε, αν χάσαμε χρόνο στο παρελθόν, τα λέγαμε και χθες. Το 2004, δεν απατώμε, επί κυβερνήσεων Κώστα Καραμαλή, με υπουργό την κυρία Μπακογιάννη, υπουργός αρμόδιος για τα θέματα αυτά, ο κύριος Βαλινάκης, διότι είχε την εμπειρία από την γνώση του, την εκπαιδευτική, την ακαδημαϊκή μάλλον, ως καθηγητής, τα χειριζόταν, είχε κάνει ταξίδι στην Λιβύη για να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε τον κύριο Βαλινάκη τι είπε προημερών, νομίζω Σαββατοκύριακο, στην εμφάνισή του στο τηλεοπτικό σταθμό, τον Ε, αν δεν κάνω λάθος, και όχι το ΟΑΝ, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, σωστά, στο Ε είναι, οπότε το φτιάχνουμε και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Και να πάρουμε, κύριε Βαλινάκη, λίγο τα πράγματα με τη σειρά, κύριε Λιάκουρα. Υπάρχει αυτή η διάσκεψη σήμερα, βλέπουμε κάποιες πληροφορίες και κάποιες πτυχές. Να ξεκινήσω με σας, κύριε Βαλινάκη, τι περιμένουμε και ποιο είναι το καλό σενάριο και ποιο είναι το κακό. Και να βάλω στην κουβέντα μας και το ότι εσείς ως υφυπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Καραμαλή είχατε επισκεφτεί τη Λιβύη, και θέλω να μας το πείτε αυτό, και είχατε συνάντηση με αυτόν που είναι σήμερα δεξί χέρι του Σάρατζ. Είχατε επισκεφτεί τη Λιβύη για να τα βρούμε και να οριοθετηθεί ΑΟΣ Κεφαλοκρηπίδα, αλλά βρήκατε τείχο. Με δεδομένα λοιπόν όλα αυτά, τι περιμένουμε σήμερα? Κοιτάξτε, η Λιβύη είναι μια χώρα, το λέει και η γεωγραφία, το λέει και η ιστορία, πολύ σημαντική για την Ελλάδα. Το πίστευα προσωπικά. Ορισμένοι το έβλεπαν αυτό λίγο γραφικό την εποχή εκείνη, το 2004. Είχαμε ήδη μία διένεξη με τη Λιβύη τότε, γιατί είχε δημοσιεύσει μονομερώς ένα χάρτη η Εταιρεία Πετρελαίων της Λιβύης, που έφτανε τα οικόπεδα αυτά, τα προς παραχώρηση, μέχρι την ίδια την Κρήτη. Μιλάμε επί Καντάφη. Επί Καντάφη. Υπήρχαν το 2004. Που το 2004. Την άνοιξη του 2004 δημοσιεύθηκε αυτό. Οπότε κινητοποιήθηκα αμέσως, ενημερώθηκα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, άρχισα λοιπόν αμέσως επαφές. Κυνηγούσα τους Λίβιους, δεν είναι οι πιο εύκολοι. Mm-hmm. Κατάφερα μετά από λίγο καιρό να κάνουμε την διμερή επαφή με τον Υπουργό Εξωτερικών, τότε τον αναπληρωτή Υπουργό, που σήμερα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών. Πώς λέγεται? Σιάλα, ο Μουχάμετ Σιάλα. Είναι σήμερα Υπουργός Εξωτερικών στη Λιβύη. Αυτός που φιλιόταν στα πλάνα προχτές στην Μόσχα με τον Ακάρ και με τον Τσαβούσογλου. Α, μάλιστα. Τον είδα εκεί και αγέρασε. Και τον θυμηθήκατε. Λοιπόν. Και τι σας είχε πει τότε? Ο οποίος λοιπόν. Είχαμε αρχίσει να συζητάμε, να βάλουμε σε μια τροχιά διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση μεταξύ των δύο χωρών. Mm-hmm. Δεν ήταν αρνητική, αλλά ήταν βέβαια πάντα αναβλητική, όπως είναι συνήθως οι Άραβες. Και όταν δεν προχώρησε. Όχι, αρχίσαμε διαπραγματεύσεις. Έπεισα τότε και χωρίς δυσκολία, γιατί το κατάλαβα αμέσως, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κάρολο Παπούλια, ο οποίος είχε ειδική σχέση με τον Καντάφη. Να πάμε μαζί με αντιπροσωπεία. Ειδική σχέση, να θυμόμαστε επί Παπανδρέου, ναι, έχουμε δει εικόνες. Και... Ακριβώς. Προσωπική γνωριμία. Προσωπική σχέση. Τον δέχθηκε ο Καντάφη. Αρχίσαμε λοιπόν τη συζήτηση για το πώς θα οριοθετήσουμε την Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ στις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Οπότε για πρώτη φορά άρχισε η λιβική πλευρά να δέχεται να κάτσουμε στο τραπέζι και να τα λύσουμε. Είχε πάει μια αντιπροσωπεία μαζί μου σε εκείνο το ταξίδι από ειδικούς και ξεκινήσαμε τις συζητήσεις. Έγιναν 4 γύροι διαπραγματεύσεων. Στη συνέχεια πήρε τη σκυτάλη
ο πρέφης ο κ. Σαββαίδης για το τεχνικό μέρος των διαπραγματεύσεων αυτών. Έγιναν 4 γύροι μέχρι το 2010. Και το 2000, μέχρι το 2010, κατά τις πληροφορίες μου, δηλαδή ένα χρόνο αφού έφυγα εγώ ή μερικούς μήνες μετά, είχαν ανταλλαγή και χάρτες. Εμείς από την πρώτη στιγμή δείξαμε χάρτη. Τι χάρτες, αλλά έδωσε και η λιβική πλευρά χάρτη. Σας διακόπτω. Σας άκουσα λέτε νωρίτερα, μόλις τώρα, ότι είναι πολύ δύσκολο να καταργηθούν οι συμφωνίες. Αυτό φοβάστε ότι μπορεί να γίνει, και γι' αυτό λέω απευθύνομαι και στον κύριο Βαλινάκη, φοβάστε ότι μπορεί να γίνει και με αυτό το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης, δηλαδή Βαλινάκη, να υπάρχει πρόβλημα για την υπάρχει Ελλάδα. Υπάρχει κίνδυνος. Για τις συμφωνίες, για τις θαλάσσιες ζώνες, δεν θα λέγω ότι είναι εύκολο, διότι δεν υπάρχει κανένας από τους μεγάλους παίκτες ο οποίος να ενδιαφέρεται για το θέμα. Βεβαίως με την πίεση που ασκεί η δική μας κυβέρνηση και το βέτο που απείλησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ασκεί μια τέτοια πίεση προς τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Όμως το μεγάλο θέμα όλων ή των περισσότερων, γιατί δεν έχουν όλοι κοινά συμφέροντα, είναι να σταματήσει σε πρώτη φάση, να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να παγώσει το θέμα και να αρχίσει ένας πολιτικός διάλογος. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ δύσκολα και πράγματι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θέλουν τη συνέχιση των επιχειρήσεων. Διότι μπορεί να κερδίσουν ακόμα περισσότερα, να συντρίψουν δηλαδή τον Σαχάρα. Θα μείνουμε στη Λιβύη μέχρι να αναγνωριστούν τα δικαιώματά μας στη Μεσόγειο. Ναι. Ο Ερντογάν δεν μας έχει δείξει μέχρι τώρα ότι σέβεται το διεθνές δίκαιο και ακούει αυτά που του λένε οι άλλοι. Παίζει με όλους, λειτουργεί με όλους και κάνει ό,τι θέλει. Άρα παράγονται χωρίς διεθνές δίκαιο αποτελέσματα. Η Τουρκία λειτουργεί με ένα μείγμα, αν θέλετε, εθνικών συμφερόντων, προβολής εθνικών συμφερόντων με τον πιο ομό τρόπο και κάποια ψήγματα διεθνούς δικαίου, πιάνει κάποιες εξαιρέσεις. Με τις κυρώσεις, λέτε, θα τον πειράξει, θα τον τζούξει, με τις κυρώσεις που λέγαμε πριν, το 75% των προενταξιακών κονδυλίων. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τον Ερντογάν. Είχαν σημασία και έχουν σημασία τα άλλα κονδύλια για την προσφυγική, για το προσφυγικό. Εκεί όλη η Ευρώπη τρέμει και αυτό είναι το μεγάλο όπλο που έχει σήμερα ο Ερντογάν απέναντι στην Ευρώπη. Την λογική ότι θα υπάρξουν εξελίξεις σε αυτό το τομέα και ότι κρατάει τη στρόφιγγα. Πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε και πρόσφυγες. Να πάμε σε διάλειμμα. Η δήλωση που έκανε ο κύριος Δένδιας ότι εμείς θα είμαστε εκεί στη Λιβύη και θα στείλουμε στρατεύματα, πλωτά, αεροπορικά, πώς τη βλέπετε? Φαντάζομαι ότι ο Υπουργός Εξωτερικών το έχει ζυγίσει αυτό που είπε. Δεν είναι μια εύκολη δουλειά. Δεν ξέρουμε ακόμα τι ρόλο θα έχουν αυτά τα στρατεύματα. Αν θα είναι μια ειρηνευτική δύναμη τύπου ΟΗΕ που έχουμε ζήσει στο παρελθόν, ή μια δύναμη που θα έχει μια πιο δύσκολη αποστολή, που είναι αυτό που λέμε επιβολή της ειρήνης. Επιβολή της ειρήνης έχει κινδύνους, είναι δύσκολη, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορεί και η Ελλάδα εκεί, να αδιαφορεί. Πρέπει να είμαστε εκεί. Ναι, αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν κίνδυνοι και δυσκολίες όλα αυτά και πρέπει όλα αυτά να ζυγιστούν όταν θα ξέρουμε μετά από τη σημερινή μέρα ίσως. Τι ακριβώς δύναμη θα είναι αυτή. Αύριο συνεδριάζουν και οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε την εμπλοκή που θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία φαντάζομαι ότι η Ελλάδα θα είναι μέσα. Άρα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, αυτό από τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών. Είναι άριστος γνώστης αυτών των θεμάτων και από την ακαδημαϊκή του πορεία ο κύριος Βαλινάκης. Άρα χτυπάει κάποια καμπανάκια κινδύνου σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι μια πολύ εύκολη προσέγγιση, όπως κάποιοι έτσι τείνουν να διαμορφώσουν. Επίσης γνωρίζω, συνομιλώντας μαζί του, και ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε τη δυνατότητα να τον έχουμε και διαζώσεις, ότι ετοιμάζει ένα σχετικό βιβλίο για τα θέματα αυτά δηλαδή, τα οποία έχει χειριστεί, που αφορούν την αποκλειστική οικονομική ζώνη, τα θέματα δηλαδή εξωτερικής πολιτικής, με ιδιαίτερη, αν θέλετε, ματιά προς την Ανατολική Μεσόγειο. Και έκανε μία αναφορά που είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, ότι ο Ερντογάν παίζει το μεγάλο χαρτί που έχει να κάνει ουσιαστικά με το προσφυγικό, και το προσφυγικό σήμερα οδήγησε τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και δύο από τα νησιά του Δωδεκανήσων, τη Ζακό και τη Λέρου, σε κινητοποιήσεις. Μάλιστα, για το σκοπό αυτό έχουμε Παρασκευή και Σάββατο τον κύριο Μηταράκη να φτάνει την Παρασκευή στην ΚΟ και το Σάββατο να επισκέπτεται την Λέρο σε μια προσπάθεια να πείσει και τους δημάρχους που εκπροσωπούν την τοπική κοινωνία. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό το σημείο σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε, θα είναι κοντά μας αμέσως μετά ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο γιατρός, ο κύριος Μανώλης Σαρικάς, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνομιλία, να είστε σίγουροι γι' αυτό.